μακριά. Και με βάζουν, τουλάχιστον νομίζω μου έχουν πει 10 χρόνια πάνω. Και παίρνω τηλέφωνο και λέω: σας παρακαλώ, λέω, καταρχήν αυτό μαστερεί ρόλους. Και εγώ να σου πω και κάτι άλλο. Δεν θέλω να ζήσω πάνω από τα 80. Δεν θέλω. Τι το λες τώρα αυτό. Εμένα μου δεν θέλω. Κοίταξε, εκτός αν είμαι υγιής, μπορώ να δω το Φρέντι ένα λεπτό και να πεθάνω. Δεν με νοιάζει. Θυσιάζω όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Μόνο με την τελευταία δουλειά. Πρέπει, τι γίνεται με μένα. Φαίνομαι τόσο αγαθιάρα εν τέλει αυτό που λέμε. Δεν με πληρώσανε. Πριν από ένα μήνα τελείωσε. Ο κύριος, ο οποίος είναι και εκδότης, εκδίδει βιβλία. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, διμεθαύριο, τηλέφωνα 150.000 τηλέφωνα. Πήγαινε ο Δημήτρης, ζητούσε τα λεφτά. Τώρα μπήκανε, τώρα θα μπουν. Τώρα αυτό, μα δεν τα είδατε, μα δεν αυτό. Δεν με έχει πληρώσει. Δεν με πληρώνει. Και είχε το θράσος να πει ότι και δεν πρόκειται να μου κάνει τίποτα Ιωαννίδου, γιατί δεν έχω τίποτα στο όνομά μου. Τι λαμόγια έχουν εκεί στην πιάτσα. Εδώ έχω κουβαλήσει σε ένα σπίτι 130 τετραγωνικών έπιπλα που είναι για δύο σπίτια. Γιατί που ξεπούλησα του Ματιού το σπίτι, το οποίο τώρα αρχίζει και μου λείπει πάλι και μου κοστίζει, διότι ρε παιδιά, μου το χάρισε ο Φρέντι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, είναι Google. Πολλά τα θέματα. Από την Google. Παίρνει τηλέφωνο. Πώς παίρνεις τηλέφωνο την Google. Παίρνει, γεια σας, Google εκεί. Θέλω να πάρω και εγώ τηλέφωνο. Είμαι Μαρία Ιωαννίδου. Είναι μεγάλη χρονιά. Εδώ λέει το 43 ότι γεννήθηκε, 10 Απριλίου του 43, ότι είναι 70. Εντάξει, τώρα ας μην πούμε την ηλικία της, βρε Στέφανο. Αποκλείτονε τόσο, αποκλείεται. Στέφανο Σαρτίνη. Ο Στέφανο Σαρτίνη. Δεν είναι, Λεάνα, όχι, δεν είναι. Φέι, Google εκεί, γεια σας η Google. Η Μαρία Ιωαννίδου, η γνωστή με την τζίγκλα, θυμάστε μην τότε. Μην γελάτε να σας θυμίσω, είχε κινηθεί νομικά εναντίον της Google Αρκέλου και είχε κερδίσει. Ναι, για άλλο πράγμα. Για άλλο πράγμα. Για άλλο πράγμα. Για άλλο πράγμα. Τηλέφωνο, ποιο είναι, παίρνεις τα σταθερό. 2-10. Τηλέφωνησε τώρα, 2-10. Δεν είναι, δεν είναι, είναι Google. Ναι. Εντάξει, ας μην πούμε για την ηλικία της. Μα δεν είναι τόσο, παιδιά. Λέμε. Ό,τι λέει Google, μείον 10. Κουβέντα, κυρία Άρα είναι 60 κάτι. Ναι, μην λες. Αφού λέει, τουλάχιστον δεν θα σταμάτησε. Όσο και να είναι, κρατιέται απίστευτα. Αυτό έλεγα πριν από λίγο. Ωραία, το κάνει καλύτερο. Θυμάμαι που πριν από λίγο καιρό, Ελεάνα μου ακούς, έλεγε η Μαρία Ιωαννίδου ότι θέλει να πάει κάπου για να φτιάξει λίγο το πρόσωπό της. Τη κανονίσαμε. Τη κανονίσαμε να πάει. Και ότι επειδή δεν είχε χρήματα. Θυμάμαι. Έλεγε ότι τη λείπει αυτό. Θέλει κάνα ποτοξάκι ή ένα refresh τέλος πάντων. Και το κανόνισε. Και κανόνισε εγώ να πάει κάπου. Πού? Όχι, το έχει πει κιόλα. Πήγε. Δεν σου είχε πει ο γιατρός ότι πήγε. Πρέπει να πει. Δεν βλέπει ο γιατρός. Νόμιζε ότι δεν πήγε. Σε αυτή τη φορά ήταν ο Μέλλε. Στον κύριο Φιγκούρα. Ναι, μα είχε πει ότι πήγε. Καλερίζω να ήταν και το έλεγε μαζί του. Πάντω είναι πολύ ωραία. Κούκλα είναι. Παιδιά το σώμα. Αλλιώ θα πείτε. Ειλικρινά σα μιλάω, δεν υπάρχει. Με τον κύριο Βαρσάνο. Ο σύντροφό τη. Και μιλάει συνέχεια για τον Φρέντι. Πώ τον νιώθει το καημένο αυτό. Παιδιά, αυτό που είπε ο Ρίγκης είναι άλλο. Μπορώ να δω το Φρέντι ένα λεπτό και να πεθάνω. Για ποιο θα το έλεγε αυτό, το πιστεύει. Άμα πεθάνει όμως θα το πιστεύει. Το πιστεύει. Το πιστεύει. Ναι, 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 ναι. Το πιστεύει, ναι. Παιδιά. Δηλαδή, άμα τη λέγανε θα χάσει, ας πούμε, 10 χρόνια από τη ζωή σου, εάν δει τον άνθρωπό σου για ένα λεπτό, θα το δεχόταν. Ναι. Ναι. Άρα είναι τα 10 χρόνια τη Google. Εγώ επειδή δεν ξέρω. Είσαι σίγουρη. Μιλάει με τέτοιο δέο, συγκινείται. Μα δεν χρειάζεται να τον δει για ένα λεπτό και να πεθάνει, γιατί αν πεθάνει θα τον βλέπει συνέχεια μετά. Τι είπε. Άστο, είναι για δύσκολους. Άστο, πάμε. Τι είπε. Δεν το κατάλαβε. Και άλλωστε δεν την πληρώνει ο κύριος. Γιατί ο μόνος είναι. Αυτό είναι πλέον μόδα σε όλο τον κόσμο. Εδώ λέγανε χτες πλέον με κουπόνια. Πρέπει όμως να βρει έναν καλό, πρέπει να βρει ένα καλό δικηγόρο και να τη τα φτιάξει. Θέλει λεφτά ο δικηγόρος όμως, Τέρμη. Να τη βοηθήσει ο δικηγόρος. Θέλει βοήθηση για την εμφάνιση. Βοήθα με τους δικηγόρους εσύ. Η κυρία έχει μπλέει ένα πολύ καλό. Έχει εσύ καλό δικηγόρο. Έτσι μου λέει. Κοίτα, έχουμε δει από την πορεία σου χαρά τα έχεις πάει, ναι. Ποια έχει κατάλογο η Σάσα. Ελεάνα, με το θέμα βγάζει.